Δεν είναι περίεργο ότι και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιούν το δικό μας κλάδο για να πείσουν τους εργαζόμενους να συστρατευτούν, να στηρίξουν τη δική τους πολιτική. Προφανώς, αν εξετάσει κάποιος το δικό μας κλάδο, μπορεί να το δει και έτσι, μπορεί να το δει όμως και από την άλλη. Ότι όλα τα επιχειρήματα που σήμερα βάζει η κυβέρνηση για να πείσει τα αυτά που δεν μπορεί να πιστέψει κανένας, δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι οι ίδιοι θέλουν να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, μπορούν να αποκαλυφθούν από το δικό μας κλάδο. Καταρχήν, ο κλάδος των ξενοδοχοπαλίων είναι γνωστό, το έχουμε καταγγείλει εδώ και χρόνια από τις κινητοποιήσεις των κλαδικών συνδικάτων σε όλη την Ελλάδα. Έχει πολλές μορφές απασχόλησης. Πάνω από 14-16 περίπου μορφές απασχόλησης, οι οποίες τι κάνουν, κρατούν σε απόλυτη ομοιρία τους εργαζόμενους του κλάδου, βάζοντας το εξής, ότι θα δουλεύουν όσο, όποτε θέλει ο εργοδότης. Αυτό το γράφουν και μέσα στη συμβάση τους. Το περάσανε μέσα από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Το περάσανε, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχουν περάσει εδώ και χρόνια. Κοιτάξτε όμως ένα παράδειγμα. Στην Αθήνα, εκεί που τα επιχειρησιακά σωματεία συντονίστηκαν με το κλαδικό συνδικάτο, σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε μεγάλους χώρους δουλειάς, ακόμα και με αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό και σε νομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό μέσα στο κίνημα, με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που εμπερίχαν μέσα τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την κατάργηση δηλαδή του δεκάωρου και του πενθήμερου, δεν εφαρμόστηκε αυτό το άρθρο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, ούτε οι νόμοι για τη διευθέτηση της εργασίας. Γιατί εκεί οργανώθηκαν οι εργαζόμενοι, πάλεψαν με το κλαδικό του συνδικάτο και επέβαλαν τα δικά τους αιτήματα. Καταφέραμε αυτό να περάσει συνολικά και μέσα στις κλαδικές συμβάσεις? Προφανώς και όχι. Γιατί, συνάδελφοι? Γιατί κυριάρχησε με ευθύνη των συνδικαλιστικών δυνάμεων που υπηρετούν αυτή την πολιτική, κυριάρχησε αυτή η λογική ότι χωρίς σύμβαση θα χάναμε περισσότερα, ότι αυτό που είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή είναι να παραδώσουμε ακόμα και τέτοια δικαιώματα για να σώσουμε αυτά τα ελάχιστα που καλούν τους εργαζόμενους να παλέψουν. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά και από το τομέα του επισιτισμού, από τους διανομείς, ότι ακόμα και οι εργαζόμενοι που έκαναν την επιλογή από μόνοι τους να δουλεύουν αυτά τα εξαντλητικά ωράρια, δεν ήταν επειδή το ήθελαν. Δεν ήταν επειδή δεν ήθελαν να δουν τις οικογένειές τους, ακόμα να βάλουν σε κίνδυνο τη δίγεια τους στη ζωή, στον δρόμο πάνω σε ένα μηχανάκι 12 ώρες. Ήταν γιατί έχουν νομοθετήσει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και η σημερινή συνεχίζει, να πληρώνονται με 3 ευρώ την ώρα. Ο κατώτατος μισθός να είναι εκεί που είναι και να μην μπορούν να διαπραγματευτούν, να μην μπορούν να παλέψουν για κάτι παραπάνω. Γι' αυτό τον λόγο παίρναν και αυτή την επιλογή οι συνάδελφοι, και μάλιστα πολλοί έχασαν και τη ζωή τους για να μαζέψουν τα 3 ευρώ την ώρα, τα 4 ευρώ την ώρα. Και όχι για να πάνε να μαζέψουν ελιές. Το Συνδικάτο της Αθήνας λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια έκανε προσπάθεια να συντονίσει τον αγώνα των σωματείων και τον ίδιο των εργαζομένων. Ανεξάρτητα τη γραμμή που είχαν μέχρι τώρα τα σωματεία και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ανεξάρτητα τις επιλογές κάποιων συνδικαλιστών το προηγούμενο διάστημα και τη στήριξη σε προηγούμενες πολιτικές ή ακόμα και σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται τώρα. Και κάνουμε αυτή την προσπάθεια ακόμα και σήμερα. Και μπροστά στην προετοιμασία που συμφωνούμε ότι έτσι πρέπει να γίνει, όπως εισηγήθηκε ο συνάδελφος ο Τασιούλας, πάνω λοιπόν στην προετοιμασία για την επόμενη απάντησή μας, που η οποία πρέπει να είναι ακόμα πιο μαζική, να συνδέσουμε τα αιτήματα του κάθε κλάδου, τα οποία είναι σύγχρονα, απαντούν πάνω στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, με ένα πλαίσιο πάλι τέτοιο που δεν θα εγκλωβίζει για το αν θα περάσει ή όχι μόνο αυτό το νομοσχέδιο, αλλά θα βάζει μπροστά όλα τα ζητήματα και τις απαιτήσεις που έχουν εδώ και χρόνια και μάλιστα και πρόσφατα σε κάθε κλάδο οι εργαζόμενοι απαιτήσει. Ο συντονισμός των σωματείων με το κλαδικό συνδικάτο στον κλάδο του τουρισμού ήταν αυτός που βοήθησε, ούτως ώστε ακόμα και αυτές οι παροχές που διαφήμισε η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους να κατακτηθούν από τους ίδιους αγώνες τους.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προβληματιστεί ο κάθε συνδικαλιστής, ο κάθε εκλεγμένος συνάδελφος που είναι μέσα σε ένα σωματείο, είτε επιχειρησιακό είτε κλαδικό, για το ποια πλευρά πρέπει να διαλέξει σήμερα. Την πλευρά του συντονισμού, του αγώνα των σωματείων, των ομοσπονδιών που έρχονται σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική και βάζουν μπροστά τα αιτήματα των εργαζομένων, ή την υποταγή και τη στήριξη στην ουσία της κατάργησης του Οχτάρου και όλων των υπόλοιπων νομοσχεδίων που έρχονται. Γι' αυτό λοιπόν και το Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού συμφωνεί σε αυτή την εισήγηση που υπόθηκε τώρα από τον συνάδελφο Τασιούλα, και θα δώσουμε κι εμείς τη μάχη για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα ο αγώνας μας.